Ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Βόλου νίκης Βόλου, όπως το σημερινό ή και αντίστροφα, είναι ξεχωριστό και κάθε μάτς μεταξύ των δύο βολιώτικων ομάδων έχει και τα δικά του ειδικά χαρακτηριστικά. Οι δύο ομάδες του Βόλου φέτος για πρώτη φορά διεκδικούν άνοδο μέσω play-off στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα μαζί, ενώ για πρώτη φορά θα γίνουν 4 μάτς σε μία σεζόν και στην ίδια έδρα. Για πρώτη φορά θα παίξουν μπαράζ στο ίδιο γήπεδο ως αντίπαλοι. Επίσης, πρώτη φορά θα γίνει ντέρμπι χωρίς τους φιλάθλους της άλλης ομάδας στο γήπεδο. 4 φορές συναντήθηκαν ξανά σε μία σεζόν οι δύο ομάδες του Βόλου, το μακρινό 1951 και μπαράζ μεταξύ τους έπαιξαν το 1953, το 1995 και το 1960. Είναι γεγονός ότι ενώ και οι δύο ομάδες έπαιξαν στην πρώτη εθνική, ποτέ δεν συναντήθηκαν. Άλλωστε, η τελευταία φορά για την νίκη στη μεγάλη κατηγορία ήταν τη δεκαετία του 60, ενώ ο Ολυμπιακός από τότε έπαιξε 9 περιόδους συνολικά στην Α εθνική και έφτασε μάλιστα στην τελευταία του συμμετοχή και στην έξοδό του στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, αφού και τα δύο παιχνίδια τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έληξαν ισόπαλα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και το γόητρο δεν έχει ικανοποιηθεί, ενώ ο τίτλος του αφεντικού της πόλης για φέτος παραμένει στο σιρτάρι και περιμένει την ομάδα που θα τον κατακτήσει. Την αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου για τον σημερινό εντός έδρας αγώνα με την νίκη απαρτίζουν οι εξής 20 ποδοσφαιριστές. Μπολάτι, Μπρέσκα, Ναντάγιο, Γκουνσότο, Ολίσε, Στογιάνοφ, Ρόκα, Νιέτε, Γενκά, Γκίτκος, Γκότοβος, Γόγολος, Καπετάνος, Γουσούλης, Κατσιαρός, Παλαιολόγος, Πετκάκης, Πινδώνης, Σολάκης και Τσιάτσιος. Ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία της νίκης για το σημερινό παιχνίδι, με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη να ανακοινώνει την αποστολή των Κιανολεύκων, η οποία αποτελείται από επίσης 20 ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι Ιβούρας, Καρακούτσης, Σαμαράς, Βέρτζος, Ψιάνος, Καρατζάς, Παπαδόπουλος, Κοντοδήμος, Τάντιτς, Ουέλινγκτον, Χατζής, Κυριάκος, Σκούφαλης, Πουρτουλίδης, Ριζογιάννης, Παπάς, Λαλίν, Φλίγκος, Τζιόρας και Πιταράς. Έντονα αναμένεται να είναι τα αστυνομικά μέτρα στην πόλη του Βόλου για την αποφυγή τυχών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. 15 δημιουργίες των ΜΑΤ από τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχουν στα μέτρα τήρησης της τάξης προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα το ντέρμπι. Ο χώρος στο Πανθεσσαλικό στάδιο ήδη έχει μετατραπεί σε φρούριο, ενώ ειδικά μέτρα θα ισχύσουν και για την κυκλοφορία οχημάτων γύρω από την περιοχή του Πανθεσσαλικού σταδίου. Στο εσωτερικό του γηπέδου αναμένονται να βρίσκονται αρκετές δεκάδες αστυνομικοί και άνδρες των ΜΑΤ. Ειδικά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ληφθούν και σε περιοχές όπου βρίσκονται τα γραφεία των συνδέσμων φιλάθλων των δύο ομάδων, καθώς υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται αρκετοί οπαδοί. Χτες το μεσημέρι στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έγινε μία ακόμη σύσκεψη με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ΠΑΕ των δύο ομάδων και συνδέσμων φιλάθλων. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες από τους αξιωματικούς της τοπικής αστυνομίας για τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθούν οι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Η τοπική αστυνομία βαδίζει σύμφωνα με το σχέδιο όχι σε επεισόδια και κυρίως να αποφευχθούν οι συναντήσεις οπαδών των δύο ομάδων.